πίσω στα δικά μας. Συνδεόμαστε με το κέντρο της Αθήνας, στη Ριγίλης. Είναι σε εξέλιξη διαδήλωση χρυσαυγητών 19 χρόνια από τη νύχτα των ημείων. Όμως, Γιάννη Σωτηρόπουλε, η είδηση είναι ότι για πρώτη φορά ήταν άοπλοι οι αστυνομικοί οι οποίοι επιστρατεύτηκαν, γιατί ήταν σε εξέλιξη παράλληλα διαδήλωση αντιφασιστών. Μαρία, αυτή ήταν η είδηση της βραδιάς απόψε. Το νέο δόγμα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Γιάννη Πανούση. Ποιο είναι αυτό το νέο δόγμα? Αστυνομικοί σε διαδηλώσεις χωρίς οπλισμό. Είδαμε χαρακτηριστικά τις θήκες χωρίς τα όπλα όπως βλέπαμε συνήθως. Επίσης, είδαμε τις δημιουργίες των ΜΑΤ να είναι μακριά, σε μεγάλη απόσταση από τους διαδηλωτές, αθέατοι. Επίσης, είδαμε, χαρακτηριστική ήταν η εικόνα όταν οι διαδηλωτές της αντιφασιστικής συγκέντρωσης έφτασαν στη Βασιλής Σοφίας, εκεί που είχε στηθεί μόνο φραγμός. Είδαμε λοιπόν χωρίς ασπίδες, χωρίς κράνη, απλούς αστυνομικούς άοπλους να βρίσκονται απέναντι από τους διαδηλωτές και για κάποια λεπτά να έχουν και κάποια μηχανία, θα λέγαμε, μεταξύ τους. Ευτυχώς δεν είχαμε ένταση, απλά έγραψαν σε κάποιες κλούβες των ΜΑΤ ορισμένα υβριστικά, θα λέγαμε, συνθήματα και αποχώρησαν ήσυχα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση της Χρυσαυγής, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση, αλλά αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη πορεία των χρυσαυγητών προς την περιοχή του Χίλτον. Να σας πω ότι από τη συγκέντρωση της Χρυσαυγής, Μαρία, δεν έλειψαν για μια ακόμη φορά οι απειλές και οι ύβρις. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του λόγου του Ηλία Παναγιώταρου και βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος για μια ακόμη φορά καταφέρθηκε κατά του δικαστικού συστήματος χρησιμοποιώντας υβριστικές εκφράσεις. Γιάννη, σε ευχαριστούμε και να δούμε αυτές τις χυδαίες και προκλητικές δηλώσεις που έκανε ο Ηλίας Παναγιώταρος. Ο ελληνικός λαός έβγαλε ξανά ετοιμιγωρία και δεν μπορεί κανένας φαύλος παραδικαστικός, κανένας φαύλος πολιτικός, κανένα βρώμικο σύστημα παρακρατικό να κρατάει εκπροσώπους του ελληνικού έθνους που ψηφιστήκανε ξανά μέσα στα καλιά της τιμής. Να ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει, η Χρυσή Αυγή θα βγει απολύτως δικαιωμένη και τα ψέματα θα τελειώσουν σύντομα. Σε οποιοδήποτε δικαστήριο, οπουδήποτε, θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα. Στην Αθήνα και πάλι, κυρίες και κύριοι, δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο κέντρο της πόλης. Η Χρυσή Αυγή διοργάνωσε συγκέντρωση για την επέτειο των ημείων στη Βασιλίση Σοφίας, ενώ αντιφασιστικές οργανώσεις, αντιδρώντας την κίνηση αυτή, πραγματοποίησαν αντισυγκέντρωση στην Ομόνια. Σύνδεση λοιπόν με τον Δημήτρη Καραστεφανία. Να ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη Λάπα για να δούμε, Δημήτρη, σε τι κλίμα εξελίχθηκε η συγκέντρωση αυτή. Σε ένα κλίμα, Εύα, καλησπέρα. Έτονων αντιδράσεων κατά του πολιτικού συστήματος, υβριστικών συνθημάτων όπως αλήτες, προδότες, πολιτική και λαός, κρατός, εθνικισμός ήταν τα συνθήματα τα οποία έχουν κυριαρχήσει εδώ στη συγκέντρωση, την οποία πριν από μισή ώρα περίπου ολοκληρώθηκε στην λέσχη αξιωματικών στο άγαλμα των ημείων από 800 με 1000 περίπου οπαδούς Χρυσής Αυγής. Μίλησε και ο Ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής, όπως επίσης και ακούστηκε και κάποιο ηχογραφημένο μήνυμα του γραμματέα της Χρυσής Αυγής, του προφυλακισμένου Νίκου Μιχαλολιάκου. Αυτή τη στιγμή, εάν θέλεις, γιατί μπορεί να σου κάνει εντύπωση, γιατί βγαίνουμε από εδώ, από το χώρο της πλατείας Συντάγματος, είναι γιατί η δουλειά μας δεν ήταν καθόλου εύκολη εκεί. Δεν μπορούσαμε εύκολα να σηκώσουμε την κάμερα, όπως επίσης οι ομάδες περιφρούρησης Χρυσής Αυγής έλεγχαν ακόμη και τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων. Γιατί δεν μπορούσατε να σηκώσετε εύκολα την κάμερα, Δημήτρη? Θα σου πω, Εύα, γιατί μας έκαναν έλεγχο ακόμη και στα κινητά τηλέφωνα εάν έχουμε τραβήξει κάποιες φωτογραφίες. Δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό το πράγμα να γίνει. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τα γραφεία τους. Λέγανε ότι είναι μια καθιερωμένη πορεία. Εμείς ήρθαμε εδώ στην πλατεία Συντάγματος προκειμένου να σου δώσουμε τα στοιχεία αυτά τη συγκέντρωση των 800 περίπου οπαδών της Χρυσής Αυγής εδώ από το χώρο της πλατείας Συντάγματος και όχι από το άγαλμα των ημείων, εκεί όπου έγινε η εκδήλωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε και στο Δημήτρη Καραστεφανή, καθώς την ίδια ώρα αντισυγκέντρωση ήταν σε εξέλιξη στην Ομόνια. Δημήτρη.
Γεια χαρά σας, Εύα. Τουλάχιστον 4.000 περίπου ήταν όσοι συγκεντρώθηκαν για την αντιφασιστική αυτή συγκέντρωση που ξεκίνησε από την Ομόνοια στις 6 το απόγευμα και κατέληξε στην πλατεία Συντάγματος και πιο συγκεκριμένα στην Βουλή, μπροστά από την Βουλή. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε τον Δημήτρη Καραστεφανή. Όπως είδαμε, κυρίες και κύριοι, ομαλά φαίνεται να κύλησε το πρώτο crash test για το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης.